Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Πάω 24 στο Λίμπερα κατά 4. Αργήσαμε λίγο, αλλά θα τα πούμε όλα και σήμερα. Θα πάμε μέχρι τις 9 παρέα. Στην πορεία θα έχουμε κουβέντες κυρίως για το μάτς με την Λαμία, αλλά και με όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα. Με φόντο το VAR. Υπήρξε αυτό το σεμινάριο χθες και από εκεί προκύπτουν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Από Αθήνα, από την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μέσων για όλα όσα έγιναν. Είδαμε πάλι να προσπαθούν ορισμένοι να αλλάξουν την πραγματικότητα και να την κάνουν κάπως διαφορετική. Αλλά εντάξει, ζούμε λίγο στην εποχή που μπορείς να μάθεις την αλήθεια. Οπότε αν πας να αλλάξεις κάτι και να το κάνεις δικό σου, δεν μπορείς να το καταφέρεις κιόλας. Οπότε θα τα πούμε όλα στην πορεία. Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για την Λαμία. Την Κυριακή, θυμίζω, στις 6. Αρχικά, επικοινωνούμε μηνυματικά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526, οτιδήποτε θέλετε. Οποιαδήποτε ερώτηση, θα έχουμε στην πορεία το Σταύρο. Αν έχετε κάποια ερώτηση, τη μεταφέρουμε κανονικά. Επειδή πριν από λίγο είχα πάλι ερώτηση για το YouTube, μπορούμε να έχουμε εκπομπές κανονικά από εδώ και πέρα, είπαμε. Το είπαμε και χθες. Είμαστε OK. Ωραία, οπότε οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατευθείαν στο YouTube. Ή τέλος πάντων είμαστε στη διαδικασία πλέον να ανεβαίνουν και στο YouTube, για όσους μας ρωτούσατε. Γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα γι' αυτό. Λόγω της μετακόμισης κάναμε ένα μικρό διάλειμμα, αλλά πλέον είμαστε κανονικά. Μπαίνετε στο YouTube, στο ΠΑΟ 24 και στο Λίμπερο και υπάρχουν κανονικά όλες οι εκπομπές. Ο αγώνας είναι την Κυριακή. Συνεχίζεται και η πώληση των εισιτηρίων από την Τούμπα και ιντερνετικά και η πώληση των πακέτων για το ΠΑΟΚ TV. Υπάρχει η δυνατότητα να πάρετε μεμονωμένα το παιχνίδι με τη Λαμία. 4,99 είναι η τιμή. Υπάρχει το πακέτο 69,99 για όλα τα παιχνίδια της σεζόν. Και υπάρχει το πακέτο για τους επαγγελματίες φυσικά και πλέον και για τους πράκτορες. Τα λέγαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Έχει επιτευχθεί μια συμφωνία με τους πράκτορες Μακεδονίας για να μπορούν να εξασφαλίσουν και αυτοί ΠΑΟΚ TV και να μην έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Υπήρξε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και όλες τις λεπτομέρειες αναφέρθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Και υπάρχουν πλέον και τα εισιτήρια για τους αγώνες μέχρι το τέλος του 19. Μικρός αριθμός μεν, αλλά πολλούνται κανονικά εισιτήρια μέσα από το pakeps.gr και το Ticketmaster. Παίρνετε και εξασφαλίζετε από τώρα θέση στην Τούμπα για τα επόμενα παιχνίδια. Τώρα για το μάτς Κυριακής. Υπάρχει ένα νέο θέμα που έχει να κάνει με τον Εσίτη, ο οποίος έμεινε εκτός σήμερα. Μέσα στην ημέρα ήταν να υποβληθεί σε εξετάσεις και να δούμε τι ακριβώς έχει. Υπάρχει μια ανησυχία από πλευράς ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Προς το παρόν δεν έχουμε ενημέρωση για το τι προέκυψε από τις εξετάσεις. Νομίζω ίσως και μέσα στην εκπομπή να έχουμε κάτι παραπάνω. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Φυσικά δεν υπολογίζεται το Καντουρί. 7 με 10 μέρες εκτός, λένε στον ΠΑΟΚ. Έχω πάντα στο μυαλό μου και λίγο παραπάνω για τον Καντουρί, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει μια ευπάθεια στο κομμάτι τροματισμών. Εκτός ο Βαρέλα, εννοείται, και εκτός και ο Βέρμπλουμ, για τον οποίο επίσης υπάρχουν πολλά ερωτήματα το όλο αυτό το διάστημα, από το καλοκαίρι κιόλας. Έχουμε πει ότι ουσιαστικά ο Βέρμπλουμ ήταν καλά στα τέλη Αυγούστου περίπου. Εκεί ο ΠΑΟΚ έδωσε ένα διπλό με την ΚΑΠΑ 19 και ο Βέρμπλουμ δέχτηκε ένα χτύπημα. Πάλι πάνω που πήγε να το ξεπεράσει αυτό το θέμα, το πόδι του δεν αντέδρασε καλά, εμφάνισε ένα νέο πρόβλημα και έχει μείνει και πάλι εκτός. Να πω άλλη μια φορά ότι είναι πιο δύσκολο τραυματισμό σε σχέση και με τον Βιερίνια και με τον Μαουρίσιο, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει παίξει ρόλο και η κατάσταση του παίκτη και σίγουρα το πόδι του. Η κατάσταση του πριν, η αλήθεια είναι ότι το πάλεψε πολύ ο Βέρμπλουμ στους μήνες. Φάνηκε κάπου εκεί στην προετοιμασία ότι μπορεί να παλέψει και να επιστρέψει και λίγο νωρίτερα. Όμως βλέποντας το πόδι του μόνο, ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε θέμα. Ότι δεν υπήρχε περίπτωση ο Βέρμπλουμ να επιστρέψει πριν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μετά συνέβησαν και όλα τα υπόλοιπα και προφανώς έχει ακόμα μπροστά του πάρα πολύ μεγάλο διάστημα για να διανύσει, για να επιστρέψει και να μπει κανονικά. Στο κομμάτι των δοκιμών για το παιχνίδι, φαίνεται ότι αυτός που κερδίζει έδαφος για να καλύψει τη θέση του Καντουρίνο Πέλκας,
Αυτό έδειξε σήμερα μέσα από την προπόνηση ο Αμπέλ Φερέιρα. Βέβαια, οι επιλογές είναι πολλές. Γίνεται κουβέντα για το Βιερίνια. Νομίζω ότι δεν είναι καν σίγουρο αν ο Βιερίνια θα μπει στην αποστολή. Αν πάρουμε παράδειγμα τον Μαουρίσιο, η λογική λέει ότι ο Βιερίνια θα είναι στην αποστολή και ίσως πάρει κάποια λεπτά για να αποκτήσει σιγά σιγά ρυθμό. Όμως ξέρω ότι στον ΠΑΟΚ δεν θέλουν να ρισκάρουν πάρα πολύ. Ο Βιερίνια έχει πλέον 2-2,5 εβδομάδες προπονείται σε φουλ ρυθμούς με την ομάδα. Θα δούμε αν θα είναι στην πρώτη φάση στην αποστολή και αν θα μπορέσει να πάρει και κάποια λεπτά με τη Λαμία. Ένα παιχνίδι σαφώς στα χαρτιά πιο εύκολο. Ακούγαμε και χθες εδώ τον Βασίλη Ντεμπέλη από την Αθήνα που μας έλεγε ότι περιμένει μια Λαμία να κλειστεί ουσιαστικά και να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Λαμία βέβαια είναι πολύ χαμηλά. Έχει ξεκινήσει άσχημα τη σεζόν και ψιλοκαίγεται για βαθμούς. Αλλά ο Βασίλης μας έλεγε ότι δεν έχει την ποιότητα για να απειλήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ΠΑΟΚ. Οπότε ίσως είναι μια ευκαιρία για τον Φερέιρα να δώσει κάποια λεπτά στον Βιερίνια και να μπει σιγά σιγά να παίξει ο Βιερίνια, τον οποίο τον περιμένουμε πλέον νομίζω μπροστά και όχι στην θέση που τον είπαμε πέρσι με Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτό έχει να κάνει και με τα θέλω τόσο πάνω του Φερέιρα. Έχει να κάνει σίγουρα και με την κατάσταση του Γιαννούλη, ο οποίος είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Και δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να βγει ο Γιαννούλης για να μπει πίσω ο Βιερίνια. Από την άλλη, σίγουρα μία πλευρά με Γιαννούλη και Βιερίνια θα είναι πάρα πολύ καλή για τον ΠΑΟΚ. Ένα πολύ σημαντικό όπλο για τον ΠΑΟΚ. Και θα το δούμε πώς θα πάει στην πορεία. Από εκεί και πέρα, Σφιντέσκι νομίζω ότι κερδίζει έδαφος για την κορυφή. Λέγαμε και χθες με τον Σταύρο. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να μπει ο Ακπόμ, αλλά τελικά όντως φαίνεται από τη σημερινή δοκιμή στην προπόνηση του Φερέιρα ότι ο Σφιντέσκι είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσει στην κορυφή. Ο Λιμιός νομίζω ότι πλέον έχει τη θέση στα δεξιά και δεν απειλείται ουσιαστικά. Στην άμυνα, λίγο πολύ είναι γνωστές επιλογές. Η μόνη αλλαγή θα είναι αυτή του Ίγκασον που θα μπει στη θέση του Βαρέλα και το μεγάλο έτσι ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο κέντρο, όπου το δίδυμο Αουγκούστο Μίσιτς έδειξε τελευταία να δένει καλά, να λειτουργεί καλά, να είναι όλα καλά. Αλλά από την άλλη υπάρχει και ο Μαουρίσιο πλέον, ο οποίος μπορεί να αποτελεί επιλογή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μαουρίσιο, ο οποίος πήρε ρυθμό στα τελευταία παιχνίδια, το είπε και ο Αμπέλ Φερέιρα μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα, ότι αυτό ήθελε να κάνει, να του δώσει λίγο κάποια λεπτά και σιγά σιγά να αποτελέσει και αυτός πιο ενεργό κομμάτι της ομάδας. Οπότε πλέον περιμένουμε και το Μαουρίσιο σιγά σιγά να μπει περισσότερο στα παιχνίδια και νομίζω εγώ ότι αν ο Μαουρίσιο φτάσει σε ένα καλό σημείο με το Μίσιτς θα είναι το βασικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ και όλοι οι υπόλοιποι θα εναλλάσσονται από εκεί και πέρα. Περιμένουμε εννοείται και τον Καντουρί στην πορεία για να μπει στο rotation και να δούμε αρχικά και σε ποια θέση γιατί ο Καντουρί, γιατί ξεκίνησε να παίζει και πιο πολύ στον άξονα. Τελευταία παιχνίδι ήταν αριστερά, αλλά πάλι ουσιαστικά δεν έμενε στη γραμμή ο Καντουρί. Έκανε και κινήσεις προς τα μέσα. Σίγουρα όλα αυτά τα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες και η αυριανή προπόνηση είναι κρίσιμη για το σχήμα. Αν θα δείξει κάτι διαφορετικό ο Αμπέλ Φερέιρα. Αλλά σίγουρα αυτό το παιχνίδι έχει έτσι μια μεγάλη σημασία για όλους, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που ο Φερέιρα έχει πολλές επιλογές, κυρίως μεσοεπιθετικά. Για τον Ίγκασον είναι θετικό ότι έπαιξε και στο παιχνίδι της Ισλανδίας το τελευταίο. Έπαιξε περίπου 20 λεπτό, οπότε πήρε και από εκεί κάποια λεπτά έτσι τα πόδια του μετά από καιρό και πλέον μπαίνει να παίξει βασικός στον ΠΑΟΚ. Και θα δούμε μέσα από τα παιχνίδια αν θα μπορέσει να δείξει και αυτός την αξία του και αν θα βάλει ένα νέο πονοκέφαλο στο μυαλό του Φερέιρα όταν επιστρέψει με τον καλό Βαρέλα εκεί στο παιχνίδι τον Ολυμπιακό υπολογίζεται. Αν θυμάμαι καλά είναι 1 Δεκέμβρη. Τότε μήπως τυχόν και γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή που προφανώς στο μυαλό όλων είναι ότι θα γυρίσει ο Βαρέλα και ξανά θα είναι κανονικά δίδυμο με τον Κρέσπο. Υπάρχει μια πολύ ωραία συνέντευξη, κάνω παρένθεση, του Μπερμπάτοφ
για όσα έγιναν στην Βουλγαρία προχθές το παιχνίδι με την Αγγλία. Ο Μπερμπάτοφ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα και μια προσωπικότητα που δεν κρύβεται, τον έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ καλά όσο ήταν στον ΠΑΟΚ. Πολλές φορές δεν κρύφτηκε όταν χρειάστηκε, ήταν ένας παίκτης που βγήκε μπροστά και σχολίασε πάντα πολλά πράγματα, πάντα συνηθίζει να λέει την άποψή του για όλα. Και το έκανε και αυτή τη φορά, την ώρα που στη Βουλγαρία πολλοί προσπαθούν κάπως να στρογγυλέψουν τα πράγματα και να πούνε ότι δεν ήταν τόσο άσχημες αντιδράσεις του κόσμου. Ο Μπερμπάτοφ λέει ουσιαστικά ότι πρέπει όλοι όσοι φώναξαν ρατσιστικά συνθήματα και είχαν αυτή τη συμπεριφορά στο παιχνίδι στην Αγγλία να φύγουν από τα γήπεδα, να αποκλειστούν διαβίου και γενικότερα αυτό να το κάνουν όλες οι χώρες, όλες οι ομάδες από εδώ και πέρα και να φύγει αυτό το κομμάτι του ρατσισμού που κατά ψέματα υπάρχει σε πολλά γήπεδα στην Ευρώπη και στην Ιταλία και στην Αγγλία και σε πολλές χώρες. Ο Μπερμπάτοφ έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Έχει ανοίξει και ξανά αυτή η κουβέντα. Ήταν και ο Στέρλινγκ που τις προηγούμενες ημέρες το είχε πει πολύ και το λέει τώρα και ο Βούλγαρος. Για τα αγωνιστικά θα μιλήσουμε σε λιγάκι και με τον Σταύρο, οπότε το αφήνουμε λίγο στην άκρη να τα πούμε μετά. Παιχνίδι έχει και η ΚΑΒΑ 19, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε και πάλι μέσα από το ΠΑΟΚ TV σε περιγραφή Δημήτρη Μπατζόγλου. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΠΑΟΚ TV δωρεάν για τους συνδρομητές του, αναφέρει ο ΠΑΟΚ, με κόστος 1,49 ευρώ για όσους θέλουν να κάνουν χρήση του pay-per-view. Νομίζω ότι στο μάτσο τον Άρη δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ήταν μόνο το παιχνίδι για όσους έχουν πάρει το πακέτο. Αυτή τη φορά υπάρχει μεμονωμένα. 3:30 είναι το παιχνίδι, αύριο το μεσημέρι. Οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε και αυτό. Πάντα οι αγώνες ΚΑΠΑ 19 έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Όσοι έχουν εξασφαλίσει το πακέτο φυσικά μπορούν κατευθείαν να δουν το παιχνίδι χωρίς κανένα πρόβλημα. Και αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, στο ΠΑΟΚ ετοιμάζουν και κάποια άλλα πράγματα για το ΠΑΟΚ TV, να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα, να υπάρχει γενικότερα ροή μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για όσους έχουν το πακέτο. Νομίζω ότι όταν είναι έτοιμοι θα προχωρήσουν και σε ανακοινώσεις και υπάρχει νομίζω και κάτι ακόμα που ετοιμάζουν. Ένα νέο project, μια νέα mini movie όπως είχε γίνει για το Βιερίνια, όπως είχε γίνει πέρσι για τον τελικό, για το Double. Ετοιμάζεται κάτι ακόμη, το οποίο είναι να προβληθεί περίπου νομίζω στα Χριστούγεννα. Αν θα είναι όλα έτοιμα, τότε θα γίνει στο ΠΑΟΚ TV. Αλλά γενικότερα είναι σε πρώτο πλάνο, είναι λογικό το προηγούμενο διάστημα λόγω της διακοπής και επειδή δεν υπήρχε αγώνα στην Τούμπα εδώ και ένα μήνα να έμεινε λίγο στο περιθώριο. Ωστόσο, στον ΠΑΟΚ λένε ότι τις τελευταίες ημέρες και οι αγορές έχουν εκτοξευθεί και πάλι και των πακέτων και μεμονωμένα για τον αγώνα με τη Λαμία. Το κομμάτι των hot spot με τα μαγαζιά που συμφωνούν με την ΠΑΕ για το ΠΑΟΚ TV έχει αρχίσει και αυτό να γεμίζει. Μπαίνετε, θυμίζω, στο pakevs.gr και ενημερώνεστε για όλα τα μαγαζιά που έχουν κλείσει το πακέτο και πλέον υπάρχουν και τα πρακτορία, οπότε μπορείτε να ξέρετε ανάλογα την περιοχή που υπάρχει και το κομμάτι του VAR. Θα το αφήσω, θα το κρατήσω λίγο για μετά, γιατί πάλι πριν από λίγη ώρα υπήρξε κάτι νέο από Αθήνα, εννοείται, για το VAR και μια συνέντευξη του Κώστα Καραπαπά σήμερα το πρωί που ξαφνικά το γύρισε λίγο και έλεγε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι κατά του VAR, ενώ ουσιαστικά κάθε μέρα ο Ολυμπιακός προσπαθεί να δείξει σημεία που δεν συμφωνεί με το VAR. Νομίζω το μόνο που συμφωνούμε όλοι είναι στη γραμμή, το οποίο είναι θέμα που πρέπει να αγοραστεί το λογισμικό και να υπάρχει κανονικά η γραμμή όπως υπάρχει, ας πούμε, στην Premier League. Αυτό. Χθες η γενέθλια ο Γιαννούλης και ένας από τους παίκτες που ευχήθηκαν χρόνια πολλά ήταν και ο Κουλούρης, με ένα ωραίο μήνυμα στο Instagram. Χρόνια πολλά, ζωγράφε μου, να είσαι στην υγεία σου πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα θα βρεις μπροστά σου εσύ. Δεν σε φοβάμαι, είπε ο Κουλούρης. Οι δυο τους ουσιαστικά στον Ατρόμητο έπαιξαν μαζί για μεγάλο διάστημα και τα πήγαν και πάρα πολύ καλά και οι δύο. Πολλές φορές έβριε ο Γιαννούλης και σκόραρε ο Κουλούρης. Είναι μαζί πλέον και στην Εθνική. Δύο παιδιά που σίγουρα τα χαιρόμαστε όλοι πολύ όταν τα βλέπουμε να αγωνίζονται στην Εθνική, γιατί είναι και από τους πρωταγωνιστές. Ο Κουλούρης, εγώ πιστεύω ότι άμα βρει τον γκολ και εκεί, γιατί ο Τσιντουλούς το έχει βρει και εύκολα κιόλας, θα φορτσάρει από εκεί και πέρα.
Εμένα ο Γιαννούλης, ο Κουλούρης στην Εθνική, μου θυμίζει λίγο τον Κλάους, που τότε δεν μπορούσε στην Εθνική να βρει τον γκολ, στην περίοδο που ήταν καλά στον ΠΑΟΚ και σκόραρε συνεχώς. Στην Εθνική δεν μπορούσε. Ο Κουλούρης νομίζω ότι άμα βρει ένα γκολ, από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα του έρθουν πολύ εύκολα. Ήγινε λίγο μέχρι να ξεμπλοκάρει και να φύγει από αυτό το κομμάτι. Ο Κουλούρης, γιατί στη Γαλλία έχει φωνάξει παρόμοιο καλημέρα, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Μένει να το κάνει και στην Εθνική, έτσι κι αλλιώς πλέον έχει τη θέση εκεί. Οι κλήσεις του είναι σταθερές, οπότε δεν τίθεται θέμα για συμμετοχή του. Υπάρχει και μία αναφορά για τον ΑΚΠΟΜ, από ό,τι διαβάζω στο ΠΑΟ 24, από τον Steve Bruce που τον είχε στην Newcastle. Λέει ότι ως προπονητής δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βλέπεις ένα παίκτη που δούλεψε μαζί του να εξελίσσεται σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Δεν μπορώ να πω, όπως είδα σε αυτά τα δύο παιδιά, πως ο ένας κατακτήρας στο Champions League και ο άλλος θα φτάσει στο σημείο να είναι ο πιο ακριβώς αμυντικός του κόσμου. Κανένας δεν μπορούσε να το πει αυτό. Στην πραγματικότητα δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα για πολλά ελπιδοφόρα νεαρά παιδιά. Θυμάμαι όταν πήρα τον Τζου Μπακπομ από την Arsenal, αλλά θεωρούσα πως είχε τα πάντα για να γίνει ένας πολύ σπουδαίος παίκτης. Δυστυχώς η καριέρα του δεν εξελίχθηκε όπως τα περίμενα. Ο Τζούμπα αγορίζεται τώρα στην Ελλάδα, παίζει για τους πρωταθλητές, αλλά νομίζω πως θα μπορούσε να πετύχει πολλά περισσότερα πράγματα. Αναφέρει ο Steve Bruce για τον ΑΚΠΟΜ, ο οποίος συζητιέται τελευταία αρκετά στην Αγγλία, συζητιέται και στην Νιγηρία, γιατί πλέον θυμίζω μπορεί να αγωνιστεί στην εθνική της Νιγηρίας. Και ίσως πλησιάζει και η κλίση του εκεί. Στην Νιγηρία είναι και ο Εσίτη. Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να είναι μαζί συμπαίκτες εκεί. Θα το δούμε. Ο ΑΚΠΟΜ έχει μπροστά του πλέον μια μεγάλη πρόκληση. Γιατί η αλήθεια είναι στο ξεκίνημα της σεζόν φάνηκε να μην έχει αντίπαλο. Και εμείς οι ίδιοι δεν υπολογίζαμε τόσο πολύ τον Σφιντέσκι για την κορυφή. Όμως να που μπήκε ο Πολωνός, τα πάει και καλά. Σκοράρει, είναι λειτουργικό στην ομάδα. Κουμπώνει σε αυτό που θέλει ο Φερέιρα. Και πλέον ο ΑΚΠΟΜ είναι αυτός που έχει μείνει στον πάγκο. Για να αλλάξει αυτό, προφανώς πρέπει και ο ΑΚΠΟΜ να βρει λίγο τον εαυτό του. Αρχικά να βρει την ηρεμία του. Γιατί ακόμα και στο ΆΚΑ, που μπήκε και έδωσε κάποια πράγματα στην ομάδα, πάλι δεν έδειχνε να είναι τόσο καλά πνευματικά. Δηλαδή, okay, ουσιαστικά ο Μπάρκας βγάζει και τις δύο μεγάλες φάσεις του ΑΚΠΟΜ. Αλλά γενικότερα οι κινήσεις του δείχνουν ότι πνευματικά δεν είναι στο 100% εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε νομίζω ότι τώρα καλείται λίγο να βρει την ηρεμία του και να παλέψει κι αυτός με τον Σφιντέρσκι για να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Νομίζω ότι όλο αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στον ΑΚΠΟΜ και μόνο καλό μπορεί να κάνει σε κάθε ποδοσφαιριστή έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την κατάσταση. Θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε μια κουβέντα με τον Σταύρο Κόλκα, παρέα με το Φτίκα. Παρακάει και ήδη γίνει σε πολύ καλές τιμές και πολλές επιλογές από Ιταλικούς και Ισπανικούς οίκους και με τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε καμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε πολύ καλές τιμές. Στο Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα. Πολλά είναι και τα καταστήματα και Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr. Και με Γρηγόρια Τρίδη στο Open. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Θα πάμε σε Σταύρο Κόλκα. Τον έχουμε. Γεια σου, ρε Σταύρο. Αγάπη, τι έγινε, φάγαμε τα χαλιά. Τα φάγαμε τα χαλιά με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν το έχω τέσει τα χαλιά, αγάπη. Γιατί είναι Σταύρο, δηλαδή δεν την μπορώ από τη μουσική, τι να κάνω, με το ζόρι. Τι να πω, ρε αγάπη. Και δεν έβαλες αυτή τη φλωριά. Δεν είναι φλωριά, είναι πολύ μπροστά. Τι μπροστά είναι. Ξέρεις τι είναι. Τι είναι, για παιδί. Είναι πολύ ωραίο. Το άκουσα, αλλά δεν μου φάνηκε πολύ ωραίο. Δεν σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένο με το τραγούδι μου. Όχι, δεν σε καθόλου. Τι θες δηλαδή να φας, ρε Σταύρο? Βάλε ένταση, ρε. Τι να βάλω? Λίγο ένταση στη ζωή μας. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά που ακούς εσύ. Με ταράζω. Ναι, εγώ με το αφεντικό. Και τι θες τώρα για τη μουσική? Ωραία, στείλ με τραγούδι θες να παίζω, Σταύρο. Το Territory από Sepultura. Δεν κατάλαβα ούτε ένα γράμμα, τίποτα δεν κατάλαβα. Δεν το έχω. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν, Σταύρο. Έλεγα πριν τα αγωνιστικά
και είπα να κουβεντιάσουμε λίγο μαζί όλο αυτό το πράγμα που γίνεται από χθες με το VAR. Το ξεφτιλίκι του ρεπόρτερ του ΣΕΚ. Ναι. Όλο αυτό που γίνεται. Πού ξέρεις τι σκεφτόμουν. Λέω, δηλαδή, ζούμε την εποχή που γίνεται μία κλίση δημοσιογράφου με παραποιημένες δηλώσεις. Υπάρχει μία ατάκα συγκεκριμένη. Πού την άκουσαν πολλοί άνθρωποι, 5-10 άνθρωποι. Δηλαδή, την άκουσαν άνθρωποι. 30 άτομα. Και πάλι την αλλάζει κάποια συγκεκριμένη, μία συγκεκριμένη μάλλον μερίδα του τύπου. Δηλαδή, τι εποχή είναι αυτή, ρεσί. Θεωρούν ότι είμαστε στο 20. Αγάπη, να σου πω κάτι. Δεν τους ενδιαφέρει αν ξεφτιλίζονται. Ναι. Τους ενδιαφέρει να πιάσουν μια κοινή γνώμη η οποία δεν ασχολείται και ιδιαίτερα και θα πέσει το μάτι τους εκεί και θα βγάλει συμπεράσματα μπαμπαμ. Έτσι, εξπρές συμπέρασμα. Ναι. Χθες, παραδείγματος χάρη, με αυτό που έκανε τον Γκαζέτα, ναι. Ξέχωρα αν μετά έκανε 32 κολοτούμπες. Το να βγάλει δηλαδή ανυπόγραφα τη διαρροή της ΑΕΚ ως δικό του ρεπορτάζ. Ναι. Ότι είπε ο Γκόμεθ ότι δεν υπάρχει φάουλ στον Αγκούστο, που δεν υπόθηκε ποτέ αυτό το πράγμα. Εντάξει, και δεν το λέω μόνο από τους δικούς μας και παλού. Μα δεν υπόθηκε, ναι. Mm. Μα δεν έγινε ποτέ αυτό, ναι. Ναι. Κάτσε να... Μ' ακούς, αγάπη? Σ' ακούω, ναι. Ναι, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο, περίμενε επί τόπου. Πρέπει να ασχολούμαστε. Περίμενε. Πώς το λένε, το θέμα είναι το εξής, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος τι γίνεται. Βγάζει η ΑΕΚ μια διαρροή. Λέει ότι είπε αυτός εδώ ο εντεταλμένος, ωραία, της UEFA, ο ειδικός σε θέματα VAR, ότι αυτό δεν είναι φάουλ. Αν έχεις λίγο κρίση, λες, το λέει ο άνθρωπος της ΑΕΚ στο ρεπόρτερ, του λες καλά εσύ πώς μπορεί να είπε αυτό το πράγμα. Εντάξει είπαμε θα του πεις. Ναι. Αλλά πώς να πει τόσο ξεκάθαρα, μήπως είπε κάτι άλλο. Αλλά άμα είσαι φυτό θα το φας αμάσιτο. Και επειδή είναι φυτά οι περισσότεροι, γιατί όταν κάνεις τουρνέ στη ΓΑΜΑ Εθνική, ωραία, και κάποια παιδιά που είναι αξιόλογα αποτραβιούνται γιατί λένε εντάξει δεν πάει άλλο, μένει το κατακάθι. Ναι. Ωραία. Όταν έχεις χάσει λοιπόν αρκετές προσωπικότητες που έγραφαν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και έχει μείνει το κατακάθι, εντάξει, θα το φάνε αμάσιτο και όχι μόνο αυτό, θα ξεσαλώσουν κιόλας. Χωρίς να περιμένουν να δούνε. Ωραία, γιατί και εμείς βγάζουμε ρεπορτάζ καπάκι, ότι παιδιά δεν υπόθηκε αυτό, υπόθηκε αυτό. Ναι. Δηλαδή την ίδια ώρα σηκώθηκαν. Ναι. Εντάξει. Και ξεσαλώνουνε. Αρχίζουν να αφήνουν υπονομένα για μένα, καλά. Όποιος στάτους ρεπόρτερ ΑΕΚ έβλεπα. Σε φωτογράφησε. Εντάξει. Με φωτογράφησε. Ναι. Ναι. Πραγματικά. Ωραία. Όποιο και να έβλεπα. Α, και λέω έτσι είστε. Στο μεταξύ της ξέραμε ότι υπάρχει ηχητικό. Ναι. Εντάξει, περιμέναμε να βγει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει, πώς το λένε, καταγραφή. Ναι. Και πάρ' την κεφαλιά σου σήμερα, ωραία, όπου φαίνεται ακριβώς τι λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που χρειάζομαι εμείς το ρεπορτάζ. Ναι. Το λύνω, δένω, κάνω, ράνω, το φτιάχνω, ενώ υπάρχει θετικό. Αυτοί χαλάσαν και τη μετάφραση. Αυτό σου λέει. Αλλά εδώ τι γίνεται. Εγώ αν είμαι ρεπόρτερ, με έχει πταΐσει ένας του ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα το τρώω αμάσιτο. Βγαίνω, εκτίθομαι και γίνομαι ρόμπα σε όλη την Ελλάδα. Την άλλη μέρα θα τον κάνω μπλεμαρέ. Θα ακούει δηλαδή, όλη μέρα θα ακούει την ελίκια, δημοσίως, πριβέ. Ναι. Αυτοί το συνεχίζουνε. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Παιδιά, είναι μια φάση πεντακάθαρη. Εντάξει. Ο διαιτητής ΒΑΡ όμως, που λέει για μένα, εντάξει, πιθανότατα δεν είναι φάουλ. Ωραία. Αλλά πρέπει να δούμε αν υπάρχει, βρήκε μπάλα. Δεν βρήκε μπάλα ποτέ, αλλά πρέπει να το τροκυλοποιήσει. Ναι. Το χρεώνει στις κρίσιμες φάσεις. Εκείνες δηλαδή που ο διαιτητής μπορεί να κάνει και λάθος. Ωραία, αλλά θέλει να πάρει την απόφαση πάνω του. Δεν υπάρχει παρέμβαση του ΒΑΡ. Οκ, αν πήγαινε κανείς από αυτούς στα σεμινάρια θα ήξερε ότι υπάρχουν αυτές οι φάσεις. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι ακόμη μία προσπάθεια της ΑΕΚ μέσα από την επικοινωνία, εντάξει, να περάσει κάτι το οποίο τα μάτια μας δεν το βλέπουν, βλέπουν κάτι άλλο. Το κακό στην προκειμένη περίπτωση ποιο είναι? Τα δεύτερα αντικειμενικά site
όπως τον Καζέτα, ωραία, έπαιξε το θέμα έτσι. Τα άλλα είναι του Μαρινάκη και παλεύουμε ένα SDNA και τα δικά μας, ωραία, να γράψουμε το τι συνέβη. Και είμαστε οι γραφικοί. Ναι, και είμαστε εμείς οι γραφικοί. Ναι. Δηλαδή είναι αδιανόητο, εντάξει. Ναι. Τώρα μιλάμε, άμα έβλεπες την, η αλητεία γίνεται στα Facebook. Ποστάρουν το θέμα, ωραία, το Nova Sports χθες. Ναι, 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 ναι. Εμετός. Και γίνεται πανηγύρι. Ναι, εμετός. Εδώ ρε, εσύ βγαίνει η ώρα σήμερα και λέει φάπα σε ψεύτες και γραφικούς. Και λες, ας πούμε... Εντάξει, η ώρα τώρα, εσύ άμα τους βάζεις να πάνε στην εκεί, να πάνε ευθεία, θα στρίψουν όλοι. Μα δεν είναι αυτό, ρε. Τι να κατασχοληθώ με την ώρα. Ρε, εσύ... Εγώ, άμα γράψω με το χέρι μου εφημερίδα, περισσότερα θα πουλήσω. Ρε, εγώ σου λέω, τι ότι να δεν μπορώ με την να καταλάβω ώρα. Γιατί ένας άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να αλλάξει την πραγματικότητα. Δεν θα το καταλάβω ποτέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί αλλάζει την πραγματικότητα. Είναι κάτι που υπόθηκε. Γιατί αυτή είναι, ρε, αγάπη. Δεν μπορεί αυτή να το κάνει ρε Σταύρο τόσο απροκάλυπτα πλέον. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ρε, αυτή είναι. Δεν είναι. Απροκάλυπτα δεν το κάναμε με το Βαρέλα. Απροκάλυπτα δεν είπαν ότι τρομοκρατήθηκαν. Τόσο πια. Εγώ σε αυτά όλα είμαι μπροστά. Εγώ στη φάση του Βαρέλα στο παιχνίδι είμαι κάτω στα αποθητήρια μετά. Αυτοί που τρομοκρατήθηκαν. Ναι. Πώς είναι να το πω, εγώ αλλού ήμουνα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το Βαρέλα είναι offside, βγαίνει εκείνος εκεί στην έδρα που πήρε πάλι θέση και άφηνε υπονοούμενα για μένα που μάζεψε το κούρνο στο τελικό, μην τον πειράξει τώρα, σ' άλλος φλάκας και εγώ, κάνε το χαζό. Καλά, κάνε το χαζό. Εκείνο, ναι. Ναι, ήταν η στιγμή που σκέφτηκες όλους τους υπόλοιπους, πρώτη φορά. Ναι, δηλαδή κάνε το χαζό. Και αυτός εδώ τώρα κάνει και μας ειρωνεύεται κιόλας. Που πραγματικά με το δώσεις μια μπάλα κάτω να τη χτυπήσει, θα ανακαλύψει νέους πολιτισμούς μυρμηγκιών από κάτω, θα σκάψει 40 μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι και πλέον, εδώ... ξέρεις τι, πολλοίς κόσμος πατάει στο ότι ο Τάδε, δεν σου λέω στο συγκεκριμένο, ο Τάδε είναι αντικειμενικός και είπε αυτό, άρα εγώ τον πιστεύω. Είναι ότι αυτό περνάει και στους φαινομενικά αντικειμενικούς. Ποιοι αντικειμενικοί τώρα, εσύ αγάπη. Πες μου ένα-ένα μέσο να σου πω ποιος είναι και ποιες είναι οι ισορροπίες. Ναι. Τι τώρα. Αρχίζω να λέω για το Open. Τη σημερινή που δεν στέλνουνε, που δεν στέλνουνε επειδή τους αφήνει ρεπόρτερ ΡΑΕΚ και Ολυμπιακού. Υπάρχει και σήμερα... Και τι στέλνεις του Μαρινάκη τα μαγαζιά ρεπόρτερ. Υπάρχει σήμερα συνέντευξη το πρωί του Κώστα Καραμπαπά που λέει, το γυρνάει τώρα και λέει ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε κατά του ΒΑΡ και εμείς τη στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Την προσπάθεια στηρίζει ο Ολυμπιακός που κάθε μέρα βγαίνει και καταδεικνύει ότι... Και ναι. Ο Καραμπαπάς που το έχει απαξιώσει 30 φορές ήταν χθες στη συνάντηση για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Καραμπαπάς κάνει κάτι υπερορίες, πρέπει να είναι παντού αυτός ο άνθρωπος. Παντού πάει, δηλαδή πρόεδρος. Τέλος πάντων, το θέμα μας τώρα είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία στο Βαρέλα τη φάση, εγώ την άλλη μέρα αν θυμάσαι καλά, βρίσκω το βίντεο ακριβώς τη φάση που έδειξε η UEFA στους διαιτητές. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχω το βίντεο παρόμοιας φάσης ποια είναι η οδηγία της UEFA. Και πάλι δεν το παραδέχονται, δεν είναι ίδια. Πώς δεν είναι ίδια, ρε. Πώς δεν είναι ίδια. Ο παίκτης πίσω από τον οδοφύλακα και εκτεθεί πέρας δεν έχουν πάει την μπάλα. Πώς δεν είναι ίδια. Ναι. Δηλαδή, κάπου και εσύ λες, εντάξει φτάνει, δεν πάω με τους βλάκες τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποια όρια. Ναι, αυτό, ότι έχουν κουράσει με αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή, τι να κάτσω να ασχοληθώ. Να κάτσω να ασχοληθώ με ποιον. Με κάποιον που μου λέει ότι από τα μάτια μου δεν βλέπουν αυτά που βλέπουν. Και τι βλέπουν, ρε βλάκα. Τι βλέπουν τα μάτια μου δηλαδή. Αλλάζουν γεγονότα, αλλάζουν λεγόμενα, αλλάζουν... Ναι. Έχω κέρδισε το κύπελο στον Βόλο με call of site, είπα call of site. Τι έπρεπε να πω, δεν ήταν off site, όχι. Δεν παγώνει σωστά, δεν είναι σωστή γωνία. Αυτό πρέπει να κάνω. Πρέπει να γίνω καραγκιόζης κι εγώ. Όχι Σταύρο, εσύ είσαι ο γραφικός. Ναι, εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει που δεν ήταν τώρα αυτοί σε παρασύρουν στον βούρκο τους. Εμένα τώρα, για να με χτυπήσουν, πάνε και λένε, γράφουν στα site τους και σε αυτά ότι ήμουν παραθυναϊκός μικρός. Ρε μπάσταρδι, σας τύπησα εγώ ποτέ κάτω τη μέση. Ναι. Με 100 εκδρομές στον ΠΑΟΚ 10 χρόνια δηλαδή, στον Πανελλήνιο, στη Θήνα 4 να γράφουμε την εφημερίδα, ωραία, με θείο να παίζει στον ΠΑΟΚ, με πατέρα ΠΑΟΞΥ, δηλαδή κάνετε και δείτε αυτό το πράγμα. Ξεφτυλισμένοι, ενώ ξέρετε, ενώ ο διευθυντής μάρκετινγκ της ΑΕΚ ήταν παρέα μου στο χωραγό και ξέρει τι ήμουνα και τι κάνω και τι ράνω. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιες προσωπικότητες, τώρα ξεφτυλισμένες. Τι να κάνεις να ασχοληθείς τώρα, πες μου εσύ. Ναι, βέβαια, άμα δεν ασχοληθείς, μετά εξασφαλώνουν ακόμη περισσότερο. Δεν είναι, εγώ απορώ με το κοινό τους. Δεν καταλαβαίνει.
Κοίτα, αυτό που βλέπεις λίγο, εμείς καταλαβαίνουμε το social media. Σιγά σιγά υπάρχει αντίδραση, δεν τους αρέσει αυτό. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι και από εκτσίδες και από Ολυμπιακούς ακόμα βλέπουμε πλέον σχόλια που λένε παιδιά φτάνει, ας κοιτάξουμε λίγο τι κάνουμε, τι κάνουν οι άλλοι και να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό όμως, το θέμα είναι ότι επειδή τα μίντια παίζουν καθοριστικό ρόλο, εντάξει, δημιουργείται ένα κλίμα. Ένα κλίμα το οποίο ξέρω εγώ λέει ότι εμείς είμαστε όμως αυτοί πολιτισμένοι. Ναι, και εγώ άμα κάτω τώρα και άμα διαβάσω τώρα κείμενά τους, θα έχω 4 τικ από αυτά που θα πρέπει να με πληρώσουν. Θα πρέπει να με πληρώσουν για να κάτω διαβάσω. Ζάμπα δεν το κάνω. Κοίτα, δεν χρειάζεται να διαβάσεις γιατί είναι όλα τα ίδια πλέον. Δηλαδή μια γραμμή έχουν. Ναι, δεν είναι θέμα γραμμής, είναι θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ είναι το πρόβλημα. Ναι. Είσαι μια ομάδα που δεν ήθελε το ΒΑΡ. Εντάξει, είσαι μια ομάδα που πήρε στα χαρτιά πρωτάθλημα. Ωραία. Είσαι μια ομάδα που υποστήριξε την στρατηγική του Ολυμπιακού στην Τούμπα με το κολόχαρτο που πήγε να πεθάνει ο άλλος και καλά. Mm. Μην πουλάς ηθική εμένα τώρα. Μην μου πουλάς ηθική. Το πρόβλημά τους ξέρεις ποιος είναι, ποιο είναι αγάπη. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εντάξει, έχουν πρόβλημα που δεν αποτελούν κομμάτι του δίπολου. Ναι. Γιατί θεωρούσαν, ωραία, ότι από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός λύγησε με τα όρια του Αλαφούζου και τον τάπλο που πήρε ο πατέρας το 10 και το πλήρωσε καμιά 80 εκατομμύρια. Το πληρώνει ακόμα. Εντάξει, ναι, για να πάρει από εμάς το φάγανε. Εντάξει, αυτοί πιστεύουν θα είναι δίπολο. Πώς θα είσαι δίπολο ρε φίλε με μηδέν επένδυση. Ναι. Αλλά φταίει ο ΠΑΟΚ που ο δικός σου δεν επενδύει. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό πείραξε. Γιατί δεν έχουν καμία ποδοσφαιρική προοπτική και έχουν πάει όλη την κουβέντα αλλού. Όλη όμως την κουβέντα. Δεν έχουν αφήσει λέξη ποδοσφαιρική. Και είναι, βάλουν τους 4 γκολ. Προσπαθούν λίγο και να απαξιώσουν το προϊόν πλέον. Καθημερινά κιόλας. Έλα τώρα. Εντάξει. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω, απλά, εμένα αυτό το ότι το κάνουν τόσο απροκάλυπτα πλέον μου φαίνεται κάπως. Δεν ξέρω πώς σημαίνει. Να σου φαίνεται κάπως και να καταλαβαίνεις γιατί είσαι πιο μικρή ηλικία. Γιατί η χώρα έφτασε εδώ. Ναι. Όταν ο λαός είναι απέδευτος, τα μίντια είναι επί δύο απέδευτα, είναι λογικό να παρασυρθεί και όλο το σύμπαν να κονομάνε 15 και οι άλλοι να λιμοκτονούν. Γιατί αυτό αξίζεις. Ναι. Αυτό αξίζεις. Μια οικογένεια βγαίνει κυβέρνηση 40 χρόνια. Κανένα πρόβλημα. Εσείς δεν κάναν τίποτα αυτοί για να φτάσουμε εδώ. Τους ξαναβγάζεις. Πάει. Ναι, πάτω. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν λέω για την παράταξη κάτι. Άμα είχε άλλο, μα κάνει να βγει. Εδώ είναι η ίδια οικογένεια. Δεν το βλέπεις. Χαζό είσαι. Αυτά είναι. Αυτή είναι η χώρα. Αυτοί λοιπόν αλλοιώνουν αυτό που ακούγεται, αυτό που βλέπουμε και έχουν και υποστηρικτές. Εντάξει, τι να κάτσουμε να συζητήσουμε μετά. Να κάτσουμε να πούμε τι. Ναι, ή τα παρατάσει, λες ότι οκ, ζω με αυτό. Δεν μπορείς να τα παρατήσεις, γιατί αν τα παρατήσεις θα πέσουν παρά μόνοι τους. Αυτό σου λέω, θα ξεσαλώσεις. Από την άλλη βέβαια δεν μπορείς να πέσεις την επιχειρηματολογία τους, δηλαδή δεν μπορείς να μην χαρακτηρίσεις. Εντάξει, εσύ μιλάς με γεγονότα. Βγάζεις πράγματα που γίνονται. Και ποιος ακούει που μιλάμε γεγονότα. Είναι ο λόγος μου έναντι του. Έλα, εσύ τώρα, άμα ακούσει σήμερα κάποιος το ηχητικό του κειμένου θα πει ότι έχουν δίκιο αυτοί. Δεν θα καταλάβει ποια είναι η αλήθεια. Ακούς. Εσύ, πόσοι θα κάτσουν να ακούσουν το ηχητικό. Άμα ρε Σταύρο, δεν κάθεται να ακούσουν το πρόβλημά τους. Πόσοι μπορούν να καταλάβουν ότι το καζέτα έκανε τέτοιο ατόπιμα π.χ. Πρέπει να νιώθεις και λίγο. Τώρα, άμα ναι, με πόσοι έχουν το χρόνο να νιώσουν, πόσοι καταλαβαίνουν. Και τι κάνουμε. Ωραία, οι δικοί μας καταλαβαίνουν γιατί διαβάζουν και εμάς. Ωραία. Οι άλλοι όλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ναι. Ναι, γιατί είναι και αυτός που λες, ότι περνάνε μια συγκεκριμένη γραμμή και δεν σε αφήνουν να περάσει τίποτα άλλο. Δεν έχεις το έδαφος να το περάσεις. Μα τι να περάσει όταν τα καίει το θέμα, εσύ γράφεις ψέματα. Ναι. Πώς θα περάσει το δικό μου. Μετά είναι ο λόγος μου έναντι του δικού του. Εμένα δεν με συμπαθούν γιατί ήμουν συμπαθής σαν τέταρτος, τώρα που τους πρώτα παραθήματα έχουν πρόβλημα. Τώρα έχω γίνει αντιπαθής σε όλους. Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν, άντε λέει αυτοί. Ποιοι αυτοί είναι βλάκα. Δηλαδή δεν βλέπεις την κίνηση. Είναι δυνατόν να έχει πει άνθρωπος σοβαρός ότι αυτό δεν είναι φάουλ. Ναι, ναι. Αυτό και μόνο, όχι κάτι άλλο. Δηλαδή λίγο κρίση.
να καταλάβεις τι σου γίνεται. Να καταλάβεις τι βλέπεις βασικά. Ναι. Δηλαδή αυτοί σε λίγο θα είναι μέρα, θα τους λένε είναι νύχτα και θα λένε ναι, οκ, είναι νύχτα. Ναι. Άσε τώρα, σου λέω εμένα αν μου βγάζανε τέτοια διαδρομή και με ξεφτυλίζανε. Θα τους έλεγα ένα μήνα πινελή και θα πεθάνε. Δεν θα το έλεγες εσύ. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να με ξεφτυλίσει εμένα έτσι. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ είναι τέτοιο σωματείο, γιατί εμείς το ζούμε και από την άλλη μεριά, από αυτή τη μεριά. Δεν θα σε εκθέσει ποτέ. Ναι. Δεν θα σε εκθέσει ποτέ ο ΠΑΟΚ. Σε σέβεται. Σε θεωρεί άνθρωπό του. Ναι, με τα κοινά του. Ξέρουν που λέμε στον ΠΑΟΚ ότι το Σταύρο δεν μπορώ να το ξεφτυλίσω. Γιατί ο Σταυράκης όταν θα δει τη στιγμή θα βγει μπροστά. Ωραία. Δεν τον κάψω εγώ και όταν θα βγει μπροστά θα τον βρίσκουν οι δικοί μας. Επίσης, Σταύρος, να δεν σου είπε κανείς ποτέ μην πας εκεί να μιλήσεις, μην πας εκεί να πας δουλειά. Ποτέ. Ποτέ. Απ' την άλλη όμως γίνεται συνέχεια. Ναι, αλλά τώρα έχουν πρόβλημα γιατί έχουν λιγότερες θέσεις εργασίας. 5-6 μεροκάματα έχουν κοπεί. Κάποια παιδιά πεινάνε. Αλλά δεν τα σκέφτονται αυτά. Και τώρα δεν μπορεί να γυρίσει αυτό. Ποιος έχει την ψυχή από αυτούς να θέλει να δουλέψει στον Όπεν. Ναι. Δεν γίνεται. Νομίζω. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που εξήγησε ένας εξήταρχης να μου πει δηλαδή, γιατί να μην δουλεύεις στο κανάλι του Σαββίδη και να δουλεύεις στο κανάλι του Μαρινάκης. Μου εξήγησε ένας. Ένας. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουν απολύτως. Αν το πεις και φυσιολογικό αυτό. Άσχει επίσης ένας ρεπόρτερ ΑΕΚ να πει αν σε κάποιο μέσο του Σαββίδη του είπαν κάποτε ποτέ, γράψε αυτό ή μη γράψε αυτό. Ίσα-ίσα, εμείς λέμε πολλές φορές ότι στο Open, ας πούμε, λέγονται πράγματα που αλλού δεν θα μπορούσε να τα πει κάποιος. Στο Open, εγώ δεν πήγα πέρσι, άμα κάτσω και πω ποτέ την ιστορία, θα γελάμε με μαύρο δάκρυ. Ναι. Ενώ πληρώνει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, τι μου είπε ο υπεύθυνος εκείνη τη μέρα. Ναι. Και σηκώθηκα, έφυγα. Θα γελάει ο κάθε πικραμένος. Από εκεί καταλαβαίνω. Θα πω μόνο τη φράση που μου είπε, εσείς εκεί. Ενώ πληρώνετε από αυτούς εκεί. Ναι. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα. Σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Σε βγάζουν από τα ρούχα σου πραγματικά. Παιδιά, ένα και να κάνουν δύο. Αυτό είναι φάουλ. Το γκολ του Βαρένα είναι καθαρό. Δεν τρομοκρατηθήκατε. Ποτέ. Είμαστε εκεί, το βλέπαμε. Δεν το πήρατε χαμπάρι καν. Γελούσανε. Μπροστά μας βγήκανε για να μπουν στο πούλμαν μετά και ήταν όλοι χαλαροί και χαχαχα. Υπάρχουν και κάμερες, είναι ανοιχτές στην Τούμπα οι κάμερες. Μόνο εκεί. Στην Τούμπα είναι μόνο γήπεδο που δουλεύουν οι κάμερες είναι η Τούμπα. Ο Άκα δεν δουλεύει, Καρεσκάκη δεν δουλεύει. Καρεσκάκη εδώ και χρόνια. Εντάξει. Οι μισοί διευθύντες ασφαλείας έχουν γίνει υπάλληλοι του Ολυμπιακού. Ναι. Και να μας πουλήσουν εμάς για ηθική τώρα αυτοί όλοι. Αλλά εγώ είμαι έξαλλος με τους υπόλοιπους της ΑΕΚ. Αλλά ξεφτιλιζόμαστε όλοι μαζί σας. Με εσάς ξεφτιλιζόμαστε όλοι. Για να πει το κοινό τι βλάκες είναι αυτοί και θα και δίκιο. Μα το λένε. Θα έχει και δίκιο. Μπαίνει στη διαδικασία μου. Τι να του πω εγώ του άλλου για τον κλάδο. Ότι έχει άδικο. Ναι. Δεν μπορώ να του πω. Του μπεκιάζουμε και εδώ τι να κάνουμε ρε παιδιά. Έχουμε και κακούς στον κλάδο. Θα τους πιέρω στις κακούς, δηλαδή. Αυτοί πρέπει να κάνουν τεστ IQ και να φύγουν όλοι. Ναι. Οι άλλοι, οι γείτονες, που διαμαρτύρονται γιατί δεν σχολιάστηκαν φάσεις, λέει... Χωρίς να έχουν στείλει. Τους... Μα δεν στείλατε! Χωρίς να στείλουνε. Κάθε αυτό ομάδα πάλι... έπρεπε να... Ναι. Σταύρο, κάθε αυτό είναι σχιζοφρένεια. Αυτό δεν είναι normal. Δεν είναι normal αυτό. Για να πούμε και την ιστορία, διαμαρτύρονται στον Άρη, λέει, όχι ο επίσημος, είναι πόρτερ, δεξιά-αριστερά. Ναι, εντάξει. Δεν σχολιάστηκαν φάσεις στο Άρη. Μα αφού δεν έστειλε. Δεν πήγε καμία φάση ο Άρης, πέντε ομάδες δεν πήγανε. Η ΑΕΚ που προφανώς δεν έχει παράπονα. Ναι. Ο Όφη που δεν ασχολείται με αυτά καλά κάνει. Ο Άρης. Η Ξάνθη νομίζω και άλλη μία, δεν θυμάμαι. Ρε, εσύ είναι δυνατόν, πραγματικά τώρα. Εμείς άμα το κάναμε αυτό, δεν θα υπήρχαμε την επόμενη μέρα. Εσύ, εγώ ξέρω γιατί πράγματα έχω φέρει μπει στην καριέρα μου. Δηλαδή, άμα κάτσω και τα πω, αυτά εδώ είναι. Δηλαδή, δεν σου το καταλάβεις. Αυτά που χρεώθηκα εγώ ήταν το ένα χιλιοστό από αυτά που κάνουν αυτοί. Όχι, όχι. Αν έβγαινες εσύ και προπονιώσουν γιατί ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πουθενά και όλα αυτά και ξέραμε ότι δεν έχει στείλει ο ΠΑΟΚ ούτε μια φάση, δεν θα υπήρχες ρε παιδί μου, θα κάνεις βήμα μετά. Δεν. Ξεπερνάει κάθε όριο. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Δεν γίνεται, αγάπη. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή, είναι. Πλέον η φάση είναι καρτούν εντελώς.
Και είμαστε εντελώς ακόμα καρπούν. Οκτώβριε. Αυτό είναι το κακό. Έχουμε ακόμα... Έχουμε και play-off. Ναι, εκεί... Τι θα κάνουμε με τα Ζάναξ, ξυπνάμε. Εκεί πανηγύρι, κανονικό. Ξυπνάμε, παίρνουμε τρία Ζάναξ, το μεσημέρι άλλα τρία, το απόγευμα άλλα τρία και το βράδυ για κοιμηθούμε άλλα πέντε. Η περσινή σεζόν που λέγαμε ότι δεν περνούσαμε τίποτα, θα μας φαίνεται ευκολάκι. Δεν ξέρω αγάπη, εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η φάση είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο όχι απλά κρίσιμη. Γιατί να σου πω ένα απλό πράγμα. Υπάρχει η νοοτροπία Ολυμπιακού. Αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία και θα σαρώσουμε όλα γιατί ο Μαλάκης είπε ο υπουργός. Ξεκάθαρα, στο λέει σε ό,τι κάνει. Πήγε ο άλλος ο υπουργός με το Μαλί Ίκα. Βγήκε με το κουντούρι φωτογραφία. Εντάξει, δηλαδή αυτά δεν γίνονται πουθενά. Όποιος ξέρει ποιος είναι κουντούρις. Δηλαδή τώρα ξεκαρδιζόμαστε όλοι μαζί. Ναι. Κατάφερε να κάνει έξοδος και τους Παναθηναϊκούς που βρίζανε μόνο τον Αναφούσο μέχρι τώρα. Ναι. Τώρα βρήκαν και δεύτερο. Ωραία. Πώς το λένε. Απ' την άλλη είμαστε εμείς. Και ο τρίτος πόλος που θα μπορούσε να παίξει ρόλο που είναι η ΑΕΚ, μιλάμε τώρα για φαρσοκομωδία. Ή να συμφωνήσω εγώ με αυτούς, πώς θα κάνεις στο τραπέζι. Να συμφωνήσω με αυτούς σε τι. Μα είναι οι ίδιοι. Μα δεν θα συμφωνήσω σε τι ώρα είναι. Ναι. Εγώ είμαι υπέρμαχος του να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Αλλά εδώ τώρα, γιατί δεν πολεμιέται αλλιώς ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια κατάσταση... Δεν μπορώ, δεν σε μπορώ, άσκο καλή. Μόνος μου και ό,τι βγει. Μόνος μου και ό,τι βγει. Να μην ξεφτιλίζομαι. Ναι, μόνος μου και ό,τι βγει, ρε φίλε. Εντάξει. Βέβαια, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Δεν παλεύεται. Ναι, πραγματικά, είναι δηλαδή, έχουμε νεύρα όλη τη μέρα. Ναι, ναι. Αγάπη, δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τώρα. Γιατί, δηλαδή, ο κόσμος βλέπει 3-4 κείμενα. Εγώ τώρα έχω ένα αρχείο με καμιά 50-60 που γράφουνε. Δηλαδή, αν τα διαβάσεις όλα μαζί και γλιτώσεις το κεφαλικό, θα πρέπει να πας σε πείραμα στην NASA. Ναι. Δεν μπορείς πλέον να κάνεις ούτε διάλογο μαζί τους, εσύ. Δε, δηλαδή, μιλάς με ανθρώπους στην Αθήνα και είναι μέχρι ένα σημείο. Όταν πάει εκεί, σταματάει. Ναι. Δεν μπορείς άλλο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα βλάκα, το θυμάμαι σαν χθες. Είναι η μέρα που έχουν σκοτώσει τον Ζάκο Κωστόπουλο, έτσι όπως το σκοτώσανε. Ό,τι πιο θλιβερό έχω δει live για την ελληνική κοινωνία. Αλλά και πολύ κατατοπιστικό για το που βαδίζουμε σαν κοινωνία, έτσι. Mm-hmm. Και ειρωνευόταν εμάς, στο Facebook. Λέω με βλάκα, εμείς δεν σκοτώνουμε κόσμο στα πεζοδρόμια. Του μπεκιάστηκε, αλλά έπρεπε να του μιλήσεις έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πάμε να παρουσιάζεις εμένα επειδή εσύ επέλεξες από εδώ πέρα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν προσωπικότητα. Ωραία, που προβάλλονται μόνο τα καρτούν. Δεν πάμε να παρουσιάζεις εμένα καρτούν επειδή εσύ επέλεξες να προβάλλεις από εδώ τα καρτούν. Ναι. Δεν. Και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο μνημεία και σε όλα. Έχουμε 7 βουλευτές κυβερνητικούς οι οποίοι νομίζουμε ότι έχουν πεθάνει. Δεν υπάρχει κανείς πουθενά. Ναι, δεν βγαίνουν μπροστά σε τίποτα. Τίποτα, δεν υπάρχουν αόρατοι, ρε. Ρε εσύ, εγώ πιστεύω ότι μένουν αλλού πλέον. Ναι, έχουν φύγει. Ναι. Σε όλα τα θέματα. Σε ό,τι έχει να κάνει. Ναι, ρε, σου λέω, δεν υπάρχουν. Ψάχνουν να βρουν μια τοποθέτησή τους. Κάποτε μου στέλναν και δελτία τύπου. Ούτε αυτό. Καλά, δεν πειράζει, χειρότερο ήταν τότε, γιατί σου πάγανε λίγο τα νεύρα που εμφανίζονταν μόνο όταν έπρεπε. Ναι. Δεν ξέρω, πάντων, πλέον... η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Το καλό βέβαια είναι σε αυτή την περίπτωση ότι εμείς είμαστε πιο δεμένοι από ποτέ όλοι. Δηλαδή άνθρωποι που μπορεί να βριζόμασταν κάθε 6 δευτερόλεπτα πλέον είμαστε σαν αδέρφια. Ναι. Εντάξει. Αυτό το επίπεδο συσπήρωσης εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Σε ΜΠΑΟΚ. Και ευελπιστώ να διατηρηθεί αυτό, γιατί αν χάσουμε και αυτό, τελειώσαμε. Τότε δεν, η κατάσταση θα είναι όχι απλά τοξική, δηλαδή δεν θα την παλεύει σε λεπτό. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε και λίγο στα αγωνιστικά, γιατί να κάνουμε και το break. Πώς το περιμένεις εσύ το παιχνίδι? Καταρχάς, έχω μία αίσθηση ότι ο Πέλκας είναι αυτός που θα καλύψει το κενό του Καντουρί. Αυτό βγαίνει από σήμερα. Δεν νομίζω ότι έχει και πολλές άλλες λύσεις. Χρειάζεται έναν χαφ πιο πολύ μεσοεπιθετικό, γιατί έχει να αντιμετωπίσει κλειστή άμυνα. Μιλάμε για το 3-1-5-1, εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω θα πάμε δηλαδή με Ζίβκοβιτς... Γιάννουλη, Ίγκασον, Κρέσπο και Μάτος. Όχι, έχει το Ίγκασον, Μάτος, Ίγκασον, Κρέσπο. Ναι. Ωραία, θα το λες 3-1-5-1. Α, εσύ το λες 3-1-5-1. Ναι. Ριμιός, Μίσιτς, Πέλκας, Γιαννούλης, Μπίσες Βαργιαννούλης και στην κορυφή ο Ζητέσκι. Mm-hmm. Ναι. Αυτό πιστεύω θα δούμε. Δεν μου λες, για Στόχ που λέγεται ότι είναι ανεβασμένο στο τελευταίο διάστημα, τον βλέπεις σιγά σιγά να μπαίνει στο rotation. Θέλω να τον δω μια φορά αγωνιζόμενο. Ναι. Αύριο βέβαια, μεθαύριο, βασικά θα δούμε αν θα έρθει την αποστολή Βιερίνη, Αυτό έλεγα πριν, ότι δεν είναι και σίγουρο ότι θα είναι 100%. Ναι, δεν είναι σίγουρο. Αν είναι ο Βιερίνη θα αποστολή, δύσκολο να είναι ο Στόχ. Ναι. Αλλά θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Κοίτα να δεις τώρα, υπάρχει ειδικά σε αυτές τις θέσεις όπως παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα. Δηλαδή έχεις το Ζαμπά, δεν μπορείς να κυρώσεις εδώ στο Ζαμπά. Έχεις τον Βιερίνη που θα παίξει κάπου εκεί. Έχεις τον... τον Στόχο που τον πήρε σε 1,5 εκατομμύριο αγορά και 1 εκατομμύριο συμβόλαιο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Και νομίζω ότι θα γίνει μεγάλο πανηγύρι από εδώ και πέρα στις αποστολές. Ότι θα πρέπει να κόψει πρόσωπα και εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί είπαμε ότι εδώ λίγο φαίνεται το ότι δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει κύπελο ακόμα. Οπότε αναγκαστικά θα μένουν εκτός και δεν θα παίρνουν και χρόνο. Δεν μπορείς να κάνεις πολύ μεγάλο rotation. Ναι. Είναι, θα το δούμε. Τέλος πάντων, το παιχνίδι είναι όπως όλα τα παιχνίδια μετά από διακοπή πρέπει να είσαι προσεκτικός και να μπεις καλά. Εντάξει. Δεν είναι κακή ομάδα, Λαμία, από ποια έννοια, ότι έχει πολλούς έμπειρους παίκτες. Έχει το Βελίδη, έχει τον Αντέτζο, έχει τον Δημούτσο, έχει τον Βάντερσον, έχει παιδιά δηλαδή που έχουν 250-300 επαγγελματικά παιχνίδια. Ναι. Δεν είναι τίποτα τσαπάδες. Έχει το Ρόμανιτς που στάπουν γρήγορο, ο Καραμάνος δεν παίζει γιατί είναι κάπου σε εθνική ενόπλων στην Κίνα. Ναι. Εντάξει, θέλει προσοχή. Δεν είναι δηλαδή η παιχνίδι που θα κερδίσεις που θα παίξεις. Και δεν είναι το παιχνίδι που πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει στο μυαλό του ότι το ενδεχόμενο κέρδισε. Δεν θα το κερδίσεις. Τέλος, δεν έχεις άλλο περιθώριο. Ναι. Εντάξει. Είμαστε πίσω βαθμολογικά, έστω και με αλλίωση πρωταθλήματος λόγω της φάσης του Μπαράλες και λόγω της φάσης του Αγκούστο, αλλά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι έρχεται μια εποχή για τον Ολυμπιακό που παίζει με τον Όφη, που είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά και μπορεί να σου κάνει ζημιά μετά από διακοπή μπάρεφτα. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Μπάγκερ που θα το έχουν στο μυαλό τους όπως και να είναι. Μετά ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, δηλαδή δεν είναι απίθανο τέτοια, όχι αυτή την Κυριακή, την επόμενη, να είμαστε μαζί μπροστά. Ναι. Απίθανο. Εντάξει. Άρα λοιπόν πάω και μια πεντάδα αγώνων που είναι στα μέτρα του. Με πιο δύσκολο παιχνίδι αυτό στην Κρήτη με τον Όφη που παίζει ανοιχτά όμως. Δηλαδή εκεί παίξε και άμα δεν μπορείς να κερδίσεις θα παίζεις σύμφυλλο. Δεν είναι τα φτηγά σας. Εντάξει. Και αυτά. Ας είμαστε λοιπόν αυτοί που πρέπει και βλέπουμε. Αυτό. Βλέποντας και κάνοντας. Αυτό. Και σιγά σιγά να φορτσάρει ακόμη περισσότερο και η ομάδα. Μπαίνει έτσι και ο Βιερίνια, μπαίνει και ο Μαουρίσιο περισσότερο. Νομίζω ότι τον χρόνο του η ομάδα που χρειαζόταν τον πήρε. Τώρα... Μου είπανε κιόλας, δεν το έχω δει με τα μάτια μου, το καταγράφω, παιδιά που είναι στην προπόνηση καθημερινά, ότι έχει ανέβει ο Εσίτη λίγο. Και ο Εσίτη, ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Γιατί από εκεί που ήταν άνετος, έχει μείνει και εκτός αποστολής. Έχει ανέβει κιόλας γιατί δουλεύτηκε και λίγο η έντασή του. Ναι, νομίζω ότι έγινε δηλαδή... αυτό που λέγαμε, το ειδικό πρόγραμμα. Ναι. Ναι, δεν θα έχουμε στο 55 κέρμα να συνεχίσει το παιχνίδι. Ναι. Ναι, γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα το μεγάλο, έσβηνε. Σωματικά, ναι. Ναι. Εδώ θα δούμε. Έπρεπε. Ωραία. Εντάξει, Σταύρο, θα σε αφήσω και να πάμε στο break. Θα τα πούμε από κοντά την Κυριακή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Σταύρος Κόλκας. Εμείς θα πάμε γρήγορα στο δεύτερο break παρέα με τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Πολλές επιλογές σε κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Ό,τι θέλετε υπάρχει στο Alter Ego. Ένα κατάστημα Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Και alterego-fashion.gr. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και να που υπάρχει σοβαρό θέμα στον Ολυμπιακό. Ο Βαλμπουενά έχει τεθεί νοκάουτ για ένα μήνα. Και λέγεται ότι κάνει
θα κάνει μάλλον προσπάθεια να είναι σε full φόρμα στο μάτς με τον ΠΑΟΚ 1 Δεκέμβρη. Είναι θέμα αυτό σημαντικό για τον Ολυμπιακό, αλλά έχουμε Νίκο Μοσχοβίτη μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα αγάπη, καλησπέρα στους ακροατές. Έχουμε και παιχνίδι αύριο, Νίκο, πολύ σημαντικό στο μπάσκετ, 5.30 ώρα. Σωστά. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που νομίζω εντάσσεται σε αυτά που ο ΠΑΟΚ θέλει να δουλέψει όσο δυνατόν περισσότερο για να είναι το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικός, έτσι, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι για αυτές τις ομάδες που είναι επιπέδου Παναθηναϊκού, το να έρχονται από μια κακή ήττα στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα μάλλον είναι κακό, ναι, για τις ομάδες του επίπεδου του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι μπορεί να έχει πει τέλος πάντων πλέον βάρος στο Παναθηναϊκό και αν εσύ καταφέρεις να του βάλεις κι άλλο μέσα στο παιχνίδι, να μπορείς μέχρι το τέλος να διεκδικείς κάτι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ 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 μακριά από το επίπεδο του Παναθηναϊκού και γενικότερα από το επίπεδο της Ευρωλίγκα. Απλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, επειδή είναι η αρχή της σεζόν, είναι αυτό που έλεγα και για την Μπεσίκτας, είναι ότι οι ομάδες γενικότερα είτε έχουν φτιαχτεί πιο νωρίς το καλοκαίρι, είτε έχουν φτιαχτεί πιο αργά, είτε έχουν φτιαχτεί Σεπτέμβριο, καλή ώρα πάει, οι περισσότερες ψάχνονται ακόμα. Έτσι, γιατί είναι νωρίς, σχεδόν όλες οι ομάδες κάθε χρόνο στο μπάσκετ αλλάζουν αρκετούς παίκτες, mm-hmm, και έχουν πολλά καινούργια πρόσωπα, οπότε στο ξεκίνημα ψάχνονται. Βέβαια, αυτή είναι μια συνθήκη που ισχύει κυρίως για τον ΠΑΟΚ, γιατί είπαμε, η διαφορά επίπεδου είναι πολύ μεγάλη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Απλά ο ΠΑΟΚ θα πετύχει το Παναθηναϊκό μετά από μια εντός έδρας ήττα από την Αρμάνη που έφερε τριγμούς, είναι η αλήθεια. Έχει ξεκινήσει δηλαδή, η κουβέντα για τον Πεδουλάκη, νομίζω. Πάλι. Καλά, κοίταξε, η κουβέντα για τον Πεδουλάκη θα ξεκινούσε με την πρώτη ήττα. Ναι. Το δεν αλλάζει. Απλά χθες νομίζω γενικά το Παναθηναϊκό δεν έχει ξεκινήσει καλά. Επειδή έχει τύχει να δω όλα τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, δεν έχει παίξει ακόμα στο επίπεδο που θέλει και στα δικά μου τα μάτια είναι φυσιολογικό. Από την άλλη, άμα δούμε τα παιχνίδια στην Ελλάδα που έπαιξε, ας το πούμε, με τις ομάδες που είναι θεωρητικά πιο κοντά σε αυτόν, δηλαδή την ΑΕΚ και τον Προμηθέα, και στους δύο έβαλε 100 πόντους και κέρδισε με μεγάλες διαφορές. Είναι η διαφορά επίπεδου την οποία συζητάμε. Το θέμα λοιπόν για το ΠΑΟΚ κάτω είναι όσο μπορεί να φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει αυτός, νομίζω ότι έχει πολλά να δει από το παιχνίδι της Αρμάνη με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έχει πράγματα να ξεπατικώσει. Το θέμα είναι αν έχει το επίπεδο για να το κάνει. Δηλαδή το ότι ο Παναθηναϊκός του λείπει το μέγεθος στην περιφέρεια, δηλαδή με τον Φρεντέτ, με τον Ράις, είναι ένα θέμα το οποίο μια ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκα μπορεί να το εκμεταλλευτεί πολύ εύκολα. Ναι. Πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όπως επίσης το να κρατήσεις μια ομάδα Ευρωλίγκα χαμηλά έξω από τα 6.75 είναι και λίγο θέμα ημέρας. Και χρειάζεται και λίγο τύχη. Πέρα από το κομμάτι που έχει να κάνει με την άμυνά σου, με το πόσο ψηλά παίζεις και όλα. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό αύριο για τον ΠΑΟΚ και είναι κάτι το οποίο δεν του έχει λείψει σε κανένα παιχνίδι. Είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με διάθεση και ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε Πέμπτη βράδυ. Αργά, σήμερα το μεσημέρι μπήκε στο αεροπλάνο, για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να παίξει το παιχνίδι το αυριανό. Έτσι. Και νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα πρέπει να πηγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγία Πετρούπολη για να παίξει με τη Ζένη. Δηλαδή είναι μια διαδικασία για τον Παναθηναϊκό που είναι απαιτητική. Ναι. Σε κάθε περίπτωση εννοείται το παιχνίδι εξαρτάται από αυτόν. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ένα θεματάκι. Τώρα βρήκε ο Φίνης να το πιάσει το αλάρμ. Λοιπόν. Ναι, ναι. Ένα θεματάκι το οποίο έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ πέρα από τα διάφορα έχει να κάνει με τον Λιούις που είχε κάτι ενοχλήσει στον Αχίλιο τένοντα σήμερα. Δεν προπονήθηκε, οπότε είναι λίγο ερωτηματικό για αύριο. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα αγωνιστεί αν δεν είναι κάτι το σοβαρό για τον Αμερικανό που είναι και σε καλή κατάσταση, είναι η αλήθεια. Σιγά σιγά νομίζω ότι βρίσκει τα πατήματά του και τον τρόπο για να είναι τα χαρακτηριστικά του να τα βγάζει όσο δυνατόν καλύτερα. Εγώ αυτά τα παιχνίδια τα βλέπω σαν να μην έχει να χάσει κάτι ο ΠΑΟΚ. Και πραγματικά δεν έχει να χάσει κάτι στη φάση που είναι. Μόνο να κερδίσει από τέτοια μάτς και διεκδικώντας πράγματα απέναντι σε καλύτερες ομάδες. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι, δεν είναι ο ΠΑΟΚ σε φάση να αντιμετωπίσει τέτοιες ομάδες, αλλά ούτε και ο Παναθηναϊκός είναι στο 100%. Έτσι. Και φυσικά όπως αντιλαμβανόμαστε, αλλιώς είναι να έχει ένα γήπεδο που θα έχει μια καλή ατμόσφαιρα και αρκετό κόσμο, αλλιώς είναι ένα γήπεδο που θα έχει μια νορμάλ ατμόσφαιρα, τέλος πάντων ήσυχη,
και με λιγότερο κόσμο. Καταλαβαίνω ότι δεν θα έχει το γήπεδο πάλι 5.000 κόσμο αύριο, αλλά αν έχει λίγο περισσότερο από ό,τι είχε με την Μπεσίκτας, με την ίδια έτσι θέρμη, γιατί με την Μπεσίκτας είχε έδρα ΠΑΟΚ, νομίζω ότι και αυτό μπορεί να βοηθήσει πάντα με το δεδομένο που αναλύσαμε, πριν. Έτσι. Γιατί ξαναλέω, δεν εξαρτάται το παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ αύριο, είναι ξεκάθαρα θέμα ημέρας του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός μπει δυνατά, ξεφύγει στο σκορ, βάζει σουτ, αντίο ζωή, δεν μπορείς να ακολουθήσεις. Αν τον κρατάς χαμηλά, αν καταφέρεις, αν καταφέρεις να τον βγάλεις από το ρυθμό του και γενικότερα να τον εκνευρίσεις, ναι, μπορείς να διεκδικείς αρκετά πράγματα. Έτσι. Νομίζω ότι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ είναι ένα κίνητρο να παίξουν κόντρα σε ένα πολύ καλό αντίπαλο και να δείξουν το καλύτερο τους σε αυτό. Έτσι. Και γενικότερα, ό,τι μπορούν, αυτό που το λέει και ο Φλεβαράκης έχει δίκιο. Ο ΠΑΟΚ από το κάθε παιχνίδι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η μη προετοιμασία του, ουσιαστικά από το κάθε παιχνίδι έχει να παίρνει πράγματα. Και νομίζω ότι το παιχνίδι είναι και το αυριανό. Εντάξει, ξεκινάει ένα πρόγραμμα, το έβλεπα στο ΠΑΟΚ 24, που είναι ανά τρεις ημέρες μέχρι 4 Δεκέμβρη. Έτσι είναι. Δηλαδή... Όχι, δεν είναι μέχρι 4 Δεκέμβρη. Αν θυμάμαι καλά, έχει μία μικρή διακοπή το Champions League μια εβδομάδα εκεί ανάμεσα τέλη Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Περίμενε, θα σου πω. Είναι 19. Δεν θυμάμαι αν είναι παράθυρο εθνικών ομάδων. Νομίζω είναι παράθυρο εθνικών ομάδων. Είναι 19 αύριο το match. 22 με Τσομπατέλ, 26 με Κολοσσό, 29 με. Τσομπατέλ, μιλάμε για ένα χωριό από την Ουγγαρία που πάω να πάει μέσω Αυστρίας. Α, και την είχα αυτή την απορία από πού είναι. Ουγγαρία είναι αυτό. Τσομπατέλ. Λοιπόν, έχει 29 είναι Νεπτούνας. Είναι πιο κοντά στην Βιέννη παρά στην Βουδαπέστη. Μάλιστα. 29 Νεπτούνας, 2 Νοέμβρη ύφεστο, 5 Ντιζόν, 10 Κύπελο, είμαι Διαγόρα, είμαι Λάρισα. Μπρίντιζι εντός 12 του Νοέμβρη, 17 Περιστέρι, 20 Σαραγώσα, 23 Ρέθυμνο, 30 Πανιόνιο και Βόνηση 4 Δεκέμβρη. Εσύ. Ναι. Είναι όλα, όλα είναι μαζί. Είναι αυτό το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές και πιο νωρίς, ότι όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία του Champions League, το ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ απαιτητική κατάσταση. Mm. Πάρα πολύ απαιτητική. Και αυτό το οποίο συζητάμε, το συζητάμε και για ένα ρόστερ που εκτός του ότι είναι ενός συγκεκριμένου επίπεδου, εκτός του ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία και μέσα από τα παιχνίδια βρίσκεται, είναι και μικρό. Mm. Δηλαδή δεν έχει ο ΠΑΟΚ 15 παίχτες. Έτσι, το ρόστερ του είναι πολύ στενό. Είναι 10 και άντε να πάει στους 11. Για να πεις. Οπότε είσαι λίγο και με το και με την Παναγίτσα από δίπλα για να μην τραυματιστεί κανένας. Ναι. Ή τέλος πάντων να μην είναι σε φάση να μην παίξει. Θα σου πω και Μαργαρίτες, η αλήθεια είναι ότι από το ξεκίνημα της προετοιμασίας δεν προπονείται καλά. Και είναι ξεκάθαρο, δεν φαίνεται και στα παιχνίδια ότι δεν είναι στο 100%. Ναι. Έτσι. Δεν προπονείται γιατί τη μια είναι το γόνατο, μένει λίγο έξω, πάει λίγο πιο χαλαρά, πάει λίγο συντηρητικά για να παίξει το παιχνίδι. Είναι δύσκολη διαδικασία. Δύσκολη διαδικασία και πάντα σε αυτή τη διαδικασία να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχει και όλο το εξαγωνιστικό το οποίο παραμένει πρόβλημα και αγκάθι. Έτσι. Είναι πολύ πολύ δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ αυτή. Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Και υπάρχουν νομίζω παίκτες που δεν έχουν ξαναζήσει μια τέτοια πραγματικότητα. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Λιούις, ο Λουίγκινς. Ναι. Εντάξει, ο Σμιθ για λίγο, όταν ήταν στη Γαλλία, στη Σαλόν, είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη και απαιτητική. Και όπως έχω πει πολλές φορές, όταν αυτό το πράγμα, όσο και να είσαι συνειδητοποιημένος, όταν έρχονται ήττες, όποιον και να παίζεις, πάντα η ήττα σου χαλάει την επόμενη μέρα, σου χαλάει την διάθεση. Σίγουρα. Έτσι. Οπότε πρέπει να... Ό,τι μπορεί να παίρνει από οποιοδήποτε παιχνίδι, από οποιοδήποτε, με τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό, μπορεί να πάρει. Μπορεί να πάρει μια καλή εμφάνιση, να πάρει μια καλή εμφάνιση. Και να πάρει τα απαραίτητα που πρέπει στην Ελλάδα για να μην έχει θέματα. Αυτό είναι ο στόχος. Και στην Ευρώπη νομίζω ότι η διαδικασία, ενώ έχει πολλές απαιτήσεις, γιατί είναι και ο όμιλος πολύ δύσκολος του ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι ένα κίνητρο για τους ξένους παίκτες. Όχι μπορεί, είναι. Είναι η βιτρίνα, όπως και να το κάνουμε. Κοίτα, ήδη με την Μπεσίκτας. Δεν είχε η ομάδα την εικόνα που περιμέναμε πριν το match. Δηλαδή ήταν καλύτερη κάπως. Ναι, ναι, πιο συμφωνούμε. Ανταγωνιστική. Συμφωνούμε. Θα μπορούσε να έχει χειρίσει το παιχνίδι. Ναι. Αν είχε λίγο καθαρότερο μυαλό στο τέλος. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Αλλά η ουσία είναι ότι βλέπεις. Τελείωσε ένα match το οποίο σου μένει πάλι ένα γαμότο όπως σου μένει με τον Ιωνικό, ότι μπορούσα να το κερδίσω. Και αυτό το πράγμα ξέρεις την επομένη
το συζητάς, το ψάχνεις, σε χαλάει. Δηλαδή είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτή η κατάσταση στα παιχνίδια. Έτσι μπορεί να κάνεις ένα μεγάλη νίκη που να σε βοηθήσει να σου δώσει όθηση, όντως. Ή μπορεί να είναι κάποιες στιγμές που μπορεί από την αρχή όχι να σου βάλουν βάρος, να σου χαλάνε την ψυχολογία. Ναι. Έτσι, γιατί ας πούμε, έτσι όπως είχε χάσει ας πούμε στο παλέ, την πρώτη αγωνιστική, χάλασε ψυχολογία, δηλαδή φαινόταν περισσότερο, σου είχε πειράξει πολύ, θέλαν πολύ να κερδίσουν. Έτσι, κανένας δεν παίρνει για να χάσει. Αυτή είναι μια διαδικασία δύσκολη για τον ΠΑΟ και ξαναλέω ότι τώρα που ξεκινάει και η Ευρώπη, που έχει ξεκινήσει μάλλον η Ευρώπη και πάει σε αυτά τα τρία παιχνίδια την εβδομάδα, είναι δύσκολο πολύ. Πολύ δύσκολο. Δεν έχει ο ΠΑΟ ούτε την εμπειρία, ούτε το βάθος στο ρόστερ και ξαναλέω ότι πρέπει να είναι και τυχερός στο κομμάτι των τραυματισμών. Δηλαδή να μην έχει θέματα. Ναι, δεν σε παίρνει. Γιατί ο Όμιλος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Πάρα πολύ δύσκολος. Έχει πολλές καλές ομάδες. Η Μπεσίκτας είναι καλή ομάδα. Η Σαραγώσα είναι πολύ καλή ομάδα. Η Βόνη απέκλεισε την Πάγκερ Μονάχου. Μέσα στην έδρα του κύπελλο. Και κέρδισε τη Σαραγώσα εύκολα χθες. Η Μπρίτιζη κέρδισε μέσα στην Αρμάνη. Έχει δύσκολο ο Μπλουμπάουκ. Δύσκολο. Ακόμα και αυτή ο Μπατέλη που έχει να παίξει την Τρίτη είναι η κανονική ομάδα. Κανονική ομάδα που λειτουργεί κανονικά, πήγε μέσα από τα πραγματικά, οκ, okay, αλλά είναι μια ομάδα κανονική. Δεν είναι χωριό. Ναι. Θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει η χρονιά. Αρχικά το αυριανό παιχνίδι, πρώτο αυτό, 5.30 ώρα στο Παλατάκι. Σημαντικό όποιος μπορεί να πάει και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Κοιτάμε κάθε μας σε χωριστά και τώρα θα κάνουμε ταμείο. Στην κυριολεξία όμως. Ναι. Ωραία. Εντάξει Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Μοσχοβίτης. Να μπούμε λίγο και στα μπασκετικά. Και θα πούμε για μία ακόμη φορά, μπορεί να γίνει και κουραστικό, αλλά δεν πειράζει. Είναι πολύ σημαντικό όσοι μπορείτε αύριο να πάτε στο Παλατάκι. Η ομάδα χρειάζεται και οικονομικά σίγουρα τη βοήθειά σας, αλλά χρειάζεται να νιώσουν όλοι ότι ο κόσμος είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια φέτος, μάλλον και φέτος, και ότι τους στηρίζει όλους. Αν παίξει ο Μαργαρίτης αύριο που θα παίξει, γιατί είναι κανονικά στη διάθεση του Φλεβαράκη, φτάνει τις 200 συμμετοχές στην Basket League. Μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ που το πετυχαίνει αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε και εμείς στο τέλος και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα, σαν ΠΑΟΚ 24. Και σήμερα ήμασταν παρέα με τα Alter Ego, όπου βρίσκεται ό,τι θέλετε από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, αξεσουάρ, ακόμη και γαμπριάτικα κοστούμια. Ό,τι θέλετε υπάρχει στα Alter Ego. Πολλά είναι και τα καταστήματα και Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και Πασαλίδου 15 στην Καλαμαριά και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr. Εμείς θα ξαναλέμε τη Δευτέρα 6.30 με 7.30 θα λέμε με Νίκο Παπαδόπουλο και φυσικά από Τούμπα την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.